Γεια σας. Σήμερα θα μελετήσουμε τη θερμική αλληλεπίδραση που είναι σημαντικό κεφάλαιο της φυσικής της θερμότητας της β' γυμνασίου αλλά και έχει σχέση και με την θερμότητα, τη θερμοδυναμική της δευτέρας ηλικίου προσανατολισμού θετικών σπουδών. Συγκεκριμένα για να μελετρώντας την θερμική αλληλεπίδραση μεταξύ δύο μαζών 0,9 χιλιόγραμμα βρίσκεται στο δοχείο το δεξί θερμοκρασίας 20 βαθμών Κελσίου και 0,6 χιλιόγραμμα νερού βρίσκονται σε ένα διπλανό δοχείο το δεξί με τον κόκκινο θερμόμετρο θερμοκρασίας 80 βαθμών Κελσίου. Και τα δύο σώματα αποτελούνται έρχονται σε επαφή μεταξύ μέσω μιας θερμογέφυρας που είναι ένας μεταλλικός αγωγός ο οποίος έχει πολύ μεγάλη θερμική αγωγημότητα. Το νερό έχει και το ένα και το άλλο, έχει την ίδια ειδική θερμότητα, 4200 τζάουλ ανά κιλογράμμα και ανά κέλβιν, δηλαδή 4180 για την ακρίβεια για το πείραμά μας, που θα μελετήσουμε με τη θερμική αλληλεπίδραση με μεταξύ δύο δοχείων μονωμένα τυχώματα δύο μονωμένων δοχείων που έχουν μέσα νερό στις ποσότητες που προαναφέραμε, ενώ η θερμοκρασία του περιβάλλοντος θα πούμε ότι είναι ίση με, ας πούμε, βάλουμε ότι είναι ίση με 18 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμούς Κελσίου και θερμοκρασία κανονική περιβάλλοντος. Παρατηρούμε ότι τα δοχεία είναι μονωμένα. Περιμένουμε να μην χάνουν θερμότητα εύκολα. Έχουν θερμογέφυρα που σημαίνει πως αν αυξήσουμε τη θερμότητα, την ενέργεια που ρέει η μορφή θερμότητας από ένα καμινέτο στη βάση των δοχείων, τα θερμάνουμε δηλαδή με φωτιά, θα παρατηρήσουμε ότι θα αυξηθεί η θερμοκρασία γιατί θα αυξηθεί η αγωγημότητα θερμότητας δηλαδή τη χώρα μέσα σε αυτά. Η μεταβίβαση οφείλεται στη συγκρούση μεταξύ ατόμων ή μορφή στην οποία ανταλλάσσεται τα ενέργεια. Εάν η μέση ενέργεια είναι πανίδια, παντού δεν υπάρχει καθαρή ροή θερμότητα. Λόγω χάρη είχαμε ίδιε ποσότητε νερού που έχουν ίδια θερμική ενέργεια και ίδια θερμοκρασία, δεν θα είχαμε καθαρή ροή θερμότητα. Αν δεν θα η θερμοκρασία όπω είναι εδώ δεν είναι ομαμόρφη, τότε κατά μέσο όρο τα άτομα με περισσότερη ενέργεια μεταφέρουν κάποια ενέργεια σε εκείνα με λιγότερη ενέργεια μέσω της θερμικής, μέσω της θερμικής επαφής της λόγω θερμογέφυρας που είναι ένας μεταλλικός αγωγός με πολύ μεγάλη θερμική αγωγημότητα. Το καθαρό αποτέλεσμα θα είναι ότι η θερμότητα ρέει από την περιοχή της ψηλότερης θερμοκρασίας, δηλαδή από το δοχείο με τον κόκκινο θερμόμετρο προς το δοχείο με την μικρότερη θερμόμετρο προ την πληγή χαμηλότερη θερμοκρασία. Η ίδια συμπεριφορά συμβαίνει επίση και μεταξύ αντικειμένων που βρίσκονται σε επαφή. Όπω λέω, χάρη βρίσκονται σε επαφή μέσω τη θερμογέφυρα στα δύο μονωμένα δοχεία που έχουν νερό 0,6 και 0,9 χιλιόγραμμα αντίστοιχα και βρίσκονται σε θερμοκρασίε αντίστοιχα 80 βαθμών και 20 βαθμών Κελσίου. Έτσι, λέω, χάρη να θεωρήσουμε ότι αυτά έχονται σε επαφή και τα αφήνουμε να εξελίσσει, παρατηρούμε ότι πόσο μεταβάλλεται η θερμοκρασία στην αρδίση του χρόνου. Μεταβάλλεται, κατεβαίνει από το, μεταφέρει τη θερμική ενέργεια από το θερμότερο σώμα, το οποίο χάνει η θερμική ενέργεια, ίση με τη θερμική ενέργεια που λαμβάνει το σώμα με τη χαμηλότερη θερμοκρασία. Και τα δύο σώματα προσεγγίζουν μια τελική κατά θερμότητα θερμοκρασία, 44 βαθμού Κελσίου στην περίπτωσή μας, όπως βλέπετε και σηκημόνησες, στο πείραμα που κάνουμε και έτσι έχουν βρίσκονται σε θερμική ισορροπία από εκεί και πέρα. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι δεν έχουμε απώλειες θερμότερες στο περιβάλλον, η θερμοκρασία παραμένει στους 44 βαθμούς Κελσίου γιατί τα δοχεία είναι μεμονωμένα. Αν αφαιρέσουμε τη θερμογέφυρα, παρατηρήσουμε ότι δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα γιατί τα σύνομα τα δοχεία είναι μεμονωμένα. Και όσο πέρα ο χρόνο παραμένει σταθερή η θερμοκρασία του στου 44 βαθμού Κελσίου και τα δύο το ίδιο. Αν όμω αφαιρέσουμε τη μόνωση, θα παρατηρήσουμε ότι μειώνει η θερμοκρασία των δύο δοχείων σταδιακά
με διαφορετικό ρυθμό το ένα από το άλλο, γιατί το ένα έχουν διαφορετική μάζα νερού το ένα σχέση με το άλλο, ενώ είχαν την ίδια θερμοκρασία αρχικά, και μέρος εκείνο που χάνει εύκολα τη θερμική ενέργεια είναι εκείνο που έχει μικρότερη μάζα, γιατί έχει μικρότερη θερμική ενέργεια και πολύ πιο γρήγορα το θερμόμετρο κατεβαίνει. Ασυμπτωτικά προς την τιμή των 18 βαθμών Κελσίου που είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εδώ έχει φτάσει κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου. Βλέπουμε στην κόκκινη καμπύλη ότι εξαιρετικά μειώνεται πλησιάζοντας την θερμοκρασία των 18 βαθμών Κελσίου. Αν αφήσουμε και κατεβάσουμε τη θερμοκρασία, που πούμε ότι έχει κρύο και έχει 2 βαθμούς Κελσίου έξω, παρατηρούμε ότι μειώνεται ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία. Γιατί δεν υπάρχει μόρφωση πλέον και η θερμότητα από τα δοχεία διαφεύγει στο περιβάλλον. Και στο περιβάλλον η θερμοκρασία είναι 2 βαθμούς Κελσίου, σαν μια μεγάλη διασκεδαστική θερμότητα θα αφαιρέσουν το περιβάλλον το οποίο εξαθέτει η θερμοκρασία 2 βαθμούς Κελσίου. Και όσο έρχονται σε επαφή με αυτήν τα 2 δοχεία, τα οποία έχουν μεγαλύτερη μηδενό θερμοκρασία, μεγαλύτερη των 2 βαθμών Κελσίου θερμοκρασία, θα χάνουν ενέργεια προσεγγίζοντα συμπτωτικά την θερμοκρασία των 2 βαθμών Κελσίου περιβάλλοντος. Κάπως έτσι τα λέγαμε, κρυώνει και το σύμπαν μετά τη μεγάλη κάκρυξη που σήμερα έχει ανακαλυφθεί ότι βρίσκεται η θερμοκρασία του μεσοαστρικού χώρου στο διάστημα, του διαγαλαξιακού χώρου, είναι γύρω στους 3,2,7 βαθμούς Κέλβιν. Και παρατηρούμε ότι συνειδητοτικά μειώνεται συνεχώ η θερμοκρασία του σήμαντος, προσεγγίζοντα του 90 βαθμού Κέλβιν συνειδητοτικά σε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εδώ παρατηρούμε ότι έχουν περάσει 184 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα περίπου για να φτάσει από του 18 βαθμού Κελσίου στου 2 βαθμού Κέλβιν, 0 βαθμού Κελσίου. Συνειδητοτικά δεν το φτάνει ποτέ. Πρέπει να πούμε ότι αν έχουμε μια χύτρα τσαγιούλο χάρη σε ένα ηλεκτρικό μάτι κουζίνας και αυτό δέχεται θερμότητα με αγωγή, καθώς το θερμαντικό πινίο του ματιού της κουζίνας έχει σε επαφή με το κάτω μέρος του βραστήρα. Τα άτομα που δρούνται στο αντικείμενο που βρίσκεται σε ψηλότερη θερμοκρασία, λόγω χάρη του πινίου, το θερμαντικό, συγκρούνται με τα άτομα στο αντικείμενο που βρίσκονται σε χαμηλότερη θερμοκρασία του κάτω μέρους του βραστήρα, με αποτέλεσμα την καθαρή μεταφορά ενέργεια σε ψυχρότερο αντικείμενο. Εάν υπάρχει αγωγή χωρίς νερό ή θερμότητας προς το περιβάλλον, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στην περίπτωση μας εδώ, αυτή τη στιγμή, τότε το αντικείμενο που είναι σε επαφή τελικά φτάνουν στην θερμική ισορροπία όταν οι μέρες κινητικές ενέργειες των ατόμων είναι ίσες. Λόγω χάρη να βάζαμε θερμική μόνωση και θερμάναμε τα δοχεία, και σταματήσουμε τη θερμοκρασία, θα παρατηρήσουμε, σταματήσουμε τη θέρμανση. Επειδή είναι θερμικά μονωμένα, έχουν σταθερή θερμοκρασία. Να παραμένουμε δηλαδή, να παραμένει σταθερή η θερμοκρασία του κάθε ενός σώματος. Παρατηρούμε ότι το σώμα με τη μικρότερη μάζα έχει απορροφήσει, έχει θερμανθεί πολύ πιο γρήγορα στην ίδια θερμοκρασία, στον ίδιο χρόνο, από ότι το σώμα με μεγαλύτερη μάζα, γιατί χρειάζεται το σώμα μεγαλύτερη μάζα για να αυξήσει τη θερμοκρασία του στου 23 βαθμού Κελσίου πολύ μεγαλύτερη χρόνο και για μεγαλύτερη θέρμανση, μεγαλύτερο ποσό τη θερμότητα να προσλάβει για να αυξήσει όλη τη μάζα στην εκείνη θερμοκρασία. Ενώ το μικρότερο τη μάζα με ίδια θερμοφορητικότητα δοχείο που έχει νερό, στη μισή σχεδόν θα λέμε περίπου ποσότητα, επειδή έχει μικρή μάζα, με το ίδιο ποσό θερμότητας αυξάνεται πολύ πιο γρηγορότερα η θερμοκρασία και φτάνει σε μεγαλύτερη θερμοκρασία μέχρι που μονώνουμε τα δοχεία και αφαιρούμε τη θερμογέφυρα. Γι' αυτό και η καμπύλη η κόκκινη είναι πολύ πιο ψηλά στους 3,2 βαθμούς Κελσίου σχέση με την κόκκινη καμπύλη που παραμένει σταθερή παράλληλη προς τον άξονα του χρόνου στους 9,6 βαθμούς Κελσίου. Ενώ η θερμοκρασία περιβάλλοντος παραμένει 2 βαθμούς Κελσίου, παραδείγματος δεν υπάρχουν απώλειες στο περιβάλλον. Επίσης πρέπει να πούμε ότι
για την περίπτωση της χύτρασης αγίου σε ηλεκτρικό μάτι κουζίνας που δεν έχει τη θερμότητα με αγωγή, καθώς το θερματικό πυρήνιο του ματιού του κουζίνας συλλέγεται σε επαφή με το κάτω μέρος του βαριστήρα, τα άτομα που δονούνται στο αντικείμενο βρίσκονται σε ψηλό θερμοκρασία στο πυρήνιο λογά, συγκρούνται με τα άτομα στο αντικείμενο βρίσκονται σε χαμηλό θερμοκρασία στο κάτω μέρος του βαριστήρα, αποτέλεσμα καθαρή μεταφορά ενέργεια στο ψυχρότερο αντικείμενο. Εάν υπάρχει αγωγή, που δεν συμβαίνει τώρα, χωρίς ροή θερμότητας προς το περιβάλλον, το αντικείμενο που είναι σε επαφή φτάνουν στις ενεργές ισορροπίες όταν οι μέσες κινητικές ενέργειες του ατόμου είναι ίσες. Εδώ χωρά όταν βάλω το να βρίσκουν σε σταθερές θερμοκρασίες βάλω θερμική αγωγή, παρατηρούμε ότι χάνει το ένα θερμότητα και το οποίο προσλαμβάνει το άλλο μέχρι να φτάσουν στις ίδιες μέσες κινητικές ενέργειες των ατόμων σε θερμική ισορροπία. Η διαδικασία ενεργειακή μεταφορά με βοήθεια θερμότητα μπορεί επίση να ονομαστεί αγωγή ή θερμική αγωγή. Σε αυτή τη διαδικασία, η αγωγή μπορεί να εμφανιστεί στην ατομική κλίμακα σε έναν ανταλλαγή κινητική ενέργεια μεταξύ προσωπικών σωματιδίων όπω μόρια και άτομα και ελεύθερα ηλεκτρόνια, στα οποία λιγότερο ενεργειακά σωματίδια κερδίζουν ενέργεια σε συγκρότηση με περισσότερα ενεργειακά σωματίδια. Για παράδειγμα, αν κρατήσουμε το μεταλλικό άκρο μια μπάρα και το άλλο του άκρο το θερμαίνουμε σε ένα λιχνάρι, σε ένα λίχνο Bunsen, θα βρούμε ότι η θερμοκρασία του μετάλλου στο χέρι μας θα αυξάνει γρήγορα. Τόσο που με κάποια στιγμή βεβαιώνουν το επειδή τα μικροσκοπικά σωματίδια στο μέτωπο ταλαντώνουν γύρω από τις θέσεις της ισορροπίας τους και καθώς φλόγα αυξάνει η θερμοκρασία δίπλα σε αυτή αρχίζουν να ταλαντώνουν, αυτά αρχίζουν να ταλαντώνονται με ολοένα και μεγαλύτερη απλάτη. Έτσι, τα σωματίδια με τη σειρά του συγκρούνται με τα γειτονικά του σωματίδια που μεταφέρουν μερική από την ενέργειά του στις συγκρούσεις. Άρα, αργά τα απλά ταλάντες των μεταλλικών ατόμων και των ηλεκτρονίων ρολένα και πιο μακριά από τη φλόγα μα αυξάνουν μέχρι τελικά να ενεργοποιηθούν. Οπότε και το μέταλλο ενεργοποιηθούν αυτά τα οποία είναι κοντά στο μέταλλο στο χέρι μας. Και έτσι και η αυξάνομενη δόνηση ανοιχνεύεται από την αύξηση της θερμοκρασίας του μετάλλου με το κάψιμο του χεριού. Αν συνεχίζουμε να κρατάμε, θα καούμε. Εδώ παρατηρούμε ότι στη αν περάσουμε τη θερμογέφυρα, παράδειγμα, αν περάσουμε τη θερμογέφυρα εδώ, στα δύο δοχεία παρατηρούμε ότι δεν αλλάζει τίποτα. Από τη στιγμή που φτάσουν στη θερμική ισορροπία, παραμένουν στη θερμική ισορροπία εφόσον είναι μονωμένα. Η θερμική αγωγή εξαρτάται από τις ιδιότητες του υλικού που θερμαίνεται. Γενικά τα μέταλλα είναι καλή θερμική αγωγή και υλικά σαν την άσβεστο, το φελό και το ξύλο και το χαρτί και τα πλαστικά είναι κακή αγωγή ή μονοτές. Τα αέρια είναι μονοτές γιατί η απόσταση μεταξύ των σωματιδίων είναι μεγάλη. Τα μέταλλα είναι καλή θερμική αγωγή γιατί περιέχουν μεγάλους αριθμούς ηλεκτρονίων που είναι σχετικά ελεύθερα να κινηθούν μέσα στο μέταλλο και να μεταφέρουν ενέργεια σε μεγάλες αποστάσεις. Έτσι, σαν καλό αγώ, σαν το χαργό, η θερμική αγωγή συμβαίνει μέσω ταυτόχρονα των δονήσεων των ατόμων και των κινήσεων ελευθερών ηλεκτρονίων. Μια ποσότητα K, η οποία χαρακτηρίζει αν το υλικό είναι καλό αγώ θερμότητα ή ένα κακό αγώ θερμότητα, ονομάζεται θερμική αγωγή μόνο του υλικού. Συγκεκριμένα, ένα υλικό με μεγάλη τιμή του K, τη θερμική αγωγή είναι καλύτερο αγώ θερμότητα. Η περισσότερη καλή αγωγή θερμότητας είναι μέταλλα, τα οποία είναι επίσης καλή αγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μια εξαίρεση είναι το διαμάντι, στο οποίο ισχύει δεσμοί μεταξύ των ατόμων που κάνουν το διαμάντι να είναι ένα τόσο σκληρό υλικό που του γίνεται εύκολο να μεταφέρει γρηγορότερα θερμική του ενέργεια. Ο αέρας και άλλα αέρια είναι κακή αγωγή της θερμότητας επειδή δεν υπάρχουν δεσμοί μεταξύ των γειτονικών μορίων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η θερμική αγωγημότητα του διαμαντιού είναι 2.000. Λόγω να βάλουμε θερμογέφυρα και αφαιρέσουμε τη μόνωση. Μάλλον αφαιρέσουμε και τη θερμογέφυρα. Παρατηρούμε το πόσο χαμηλά γρήγορα χάνει η θερμοκρασία. Είναι χαρακτηριστικό είπαμε, ότι η θερμική αγωγημότητα του διαμαντιού είναι 2.000. Ενώ το αέρα στη θερμοκρασία 20 βαθμούς Κελσίου και σε πίεση μια ατμόσφαιρα είναι 0,023. Ορισμένε από τι αντιλήψει μα για το ζεστό και το κρύο έχουν περισσότερο σχέση με τη θερμική αγωγημότητα παρά από τη θερμοκρασία. Για παράδειγμα, μια μεταλλική καρέκλα που μα φαίνεται ψυχρότερη στο γυμνό δέρμα μα από ότι μια ξύλινη καρέκλα, αυτό συμβαίνει γιατί, όχι γιατί έχει χαμηλότερη θερμοκρασία,
η μεταλλική καρέκλα πενιζίλινη, γιατί και οι δύο είναι στην ίδια θερμοκρασία του δωματίου, αλλά επειδή η μεταλλική καρέκλα έχει μια πολύ μεγαλύτερη θερμική αγωγημότητα από την ξύλινη, που την κάνει να μακρύνει τη θερμότητα από το σώμα μα με πολύ μεγαλύτερο αριθμό σε σχέση με την ξύλινη καρέκλα. Η θερμομόνωση είναι ένα βασικό συστατικό. Η θερμομόνωση είναι ένα βασικό συστατικό του διαστημικού σκάφου που πρέπει να επανέλθει στην ατμόσφαιρα τη Γη. Τώρα θα μελετήσουμε τη θερμική μόνωση. Με θερμογέφυρα τώρα. Η θερμομόνωση είναι ένα βασικό συστατικό του διαστημικού σκάφου που πρέπει να επανέλθει στην ατμόσφαιρα τη Γη. Η διαδικασία επανεισόδου δημιουργεί θερμική αγωγενέργεια από την τριβή με τα μόρια του αέρα. Επειδή λόγω τη υψηλή ταχύτητα σχηματίζεται ένα κύμα κλονισμού shock wave μπροστά από το διαστημικό σκάφο, αυτό εκτρέπει το μεγαλύτερο μέρο τη θερμική ενέργεια που δημιουργείται στη διαδικασία. Ωστόσο, απαιτείται ακόμα εξαιρετική θερμομόνωση για να αποτραπεί αυτή η θερμότητα να εισχωρήσει στο πλαίσιο του διαστημικού σκάφου, το οποίο είναι βασικά κατασκευασμένο από αλουμίνιο και δεν μπορεί να αντέξει θερμοκρασίε σημαντικά υψηλότερε από του 180 βαθμού Κελσίου. Η θερμική προστασία που απαιτεί το σύστημα να πρέπει να έχει πολύ χαμηλή μοιάζα, όπω όλα τα μέρη του διαστημικού οχήματο, και να είναι σε θέση να τοποθετήσει πολύ υψηλέ θερμοκρασίε έω 1600 βαθμού Κελσίου. Οι άκρε τη μύτη και των πτυρηγίων του διαστημικού λεωφορείου καλύπτονται με ενισχυμένο άνθρακα που μπορεί να αντέξει τι υψηλέ θερμοκρασίε επανεισόδου. Η κάτω πλευρά του διαστημικού λεωφορείου καλύπτεται με παθητική θερμανδική μόνωση που αποτελείται από πάνω από 20.000 κεραμικά πλακίδια κατασκευασμένα από 10% ίνε πυρητίου και 90% κενό χώρο. Είναι τόσο καλή η θερμική μονατίσθηση που μετά τη θέρμανση της θερμοκρασίας 1260 βαθμούς Κελσίου, η οποία είναι και η μέγιστη θερμοκρασία στην κάτω πλευρά του διαστημικού λεωφορείου που μπορεί να αναπτυχθεί για την επαναφορά από διάστημα στην ατμόσφαιρα της Γης, αυτοί οι θερμανικοί μονοτήρες μπορούν να κρατηθούν από μη προστατευόμενα γυμνά χέρια, παρόλο ότι βρίσκονται σε θερμοκρασία 1260 βαθμούς Κελσίου. Γιατί είναι τέτοια η θερμική μόνωση που έχουν, που δεν καίγεται το χέρι μας. Δεν μεταφέρεται η θερμοκρασία, δεν διδίδεται η θερμοκρασία σε όλη τη μάζα του μονοτήρα, με αποτέλεσμα μπορούμε να το κρατήσουμε άνετα από κάποια σημεία του χωρίς να καούμε με γυμνό χέρι. Επίσης πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι αν ελαττώσουμε τη θερμική αγωγημότητα, τη συγγνώμη, την ειδική θερμότητα του δοχείου με τον μπλε και ελαττώσουμε και τη μάζα, μάλιστα, τι θα παρατηρήσουμε. Γνωρίζουμε ότι ισχύει από τον νόμο της θερμοδυναμικής ότι όταν ένα σώμα μάζας μη θερμαίνεται και η θερμοκρασία του αυξάνεται κατά 10 βαθμούς Κελσίου, τότε το ποσό κιού της θερμότητας που προβάλλει το σώμα απολογείται της σχέσης κιού ίσον μη επισέ, επί δέλτα θήτα που είναι μια ειδική σταθερά, είναι ειδική θερμότητα. Η ειδική θερμότητα θα παρατηρήσει το υλικό του σώματος και όχι το σώμα. Για παράδειγμα, ένα σιδερένιο καρφί και ένα σιδερένιο μετεπόρισμα έχουν μια ειδική θερμότητα. Τώρα έχουμε δύο υγρά. Το ένα είναι, έχει ειδική θερμότητα πολύ μικρή. Κοιτάω λέω, στο μπλε δοχείο, με τον μπλε θερμόμετρο. Το άλλο έχει μάζα σχεδόν διπλάσια, πάνω από διπλάσια στο δοχείο με το κόκκινο. Με το κόκκινο θερμόμετρο. Παρατηρούμε ότι αν αυξήσουμε τη θερμοκρασία, αν δώσουμε θερμότητα, θερμική ενέργεια, ανοίξουμε τη θέρμανση, τι θα παρατηρήσουμε.
Παρατηρούμε το εξής, ότι ενώ είχαμε 20 βαθμούς Κελσίου στο δοχείο με τον μπλε θερμόμετρο, αυτό μετά τη θέρμανση, επειδή είχε μικρότερη δική θερμότητα, έφτασε πολύ γρήγορα στους 100 βαθμούς Κελσίου. Το άλλο που ήταν στους 80, μόλις που έφτασε τους 90 βαθμούς Κελσίου. Γιατί αυτό, γιατί αν μιλήσουμε τον τύπο δέλτα θήτα ή Q ίσον M σε επί δέλτα θήτα ως προς δέλτα θήτα, θα παρατηρούμε πάρουμε δέλτα θήτα 1 δια C επί Q δια M. Για το ίδιο Q δια M, το χάρη αν είχαμε το ίδιο M, βάλουμε το ίδιο M και στα δύο δοχεία και είχαμε το ένα με ειδική θερμότητα 1850 J κιλογράμμα και βαθμό Κέλβιν και το άλλο δοχείο το αριστερό με το κόκκινο θερμόμετρο έχει νερό και έχει ειδική θερμότητα 4200 J κιλοκέλβιν, θα παρατηρήσουμε ότι ήταν τα θερμάρα με τα δύο δοχεία θα παρατηρήσουμε τώρα να θερμάνουμε τη δοχεία ότι πολύ πιο γρήγορα αυξάνεται η θερμοκρασία στο μπλε δοχείο, στο δοχείο με το μπλε θερμόμετρο, από ό,τι ισχύει στο δοχείο με το κόκκινο θερμόμετρο. Γιατί παρόλο που έχουν την ίδια μάζα και έχουν παίρνουν το ίδιο QDM, το δέλτα θήτα του ενός είναι πολύ μεγαλύτερο από το δέλτα θήτα του άλλου, του κόκκινου, το δέλτα θήτα του με το κόκκινο θερμόμετρο είναι πολύ μικρότερο από το δέλτα θήτα με βολή της θερμοκρασίας στο δοχείο το μπλε θερμόμετρο, γιατί το δέλτα θήτα είναι ένα δια C επί QDM. Το QDM είναι το ίδιο. Παίρνουν την ίδια ποσότητα θερμότητας και τα δύο δοχεία, έχουν και την ίδια μάζα, αλλά έχουν διαφορετικό C. Το ένα δια C, το ένα δια C, το C2 είναι μικρότερο, οπότε το ένα δια C2 μας δίνει με QDM μεγαλύτερη θερμότητα, μεγαλύτερη μεταβολή θερμοκρασίας δέλτα θήτα από ό,τι είναι δέλτα θήτα του άλλου δοχείου με το ένα δια, που έχει θερμοκρασία δέλτα θήτα 1 δια σε 1 επί QDM. Το QDM το ίδιο το σε 1 είναι όμως 4200 κοντά. Οπότε το 1 δια 4200 είναι μικρή ποσότητα. Οπότε περιμένουμε και μικρή αύξηση θερμοκρασίας, πράγμα που συνέβηκε. Εδώ αυξήθηκε η θερμοκρασία από τους 80 έως τους 95-98 έφτασε, ενώ στο κόκκινο δοχείο, να το ξαναπαλάβουμε από την αρχή, ξεκίνησε από τους 20 βαθμούς Κελσίου και έφτασε σε μια άλλη θερμοκρασία. Σε μια άλλη θερμοκρασία ξεκίνησε από το ένα, έφτασε από τους 80 και αν το θερμάνουμε να περάσουμε και θερμογέφυρα, παρατηρούμε ότι αυτό που έχει μικρότερη δυτική θερμότητα αμέσως έχει μεγαλύτερη μεταβολή θερμοκρασίας. Λόγω χάρη η κόκκινη καμπύλη είναι πάνω από την κόκκινη, η μπλε καμπύλη είναι πάνω από την κόκκινη καμπύλη, που σημαίνει το δέλτα θήτα της μπλε καμπύλης, του μπλε δοχείου, του δοχείου με τον μπλε θερμόμετρο, είναι πολύ μεγαλύτερη από την δέλτα θήτα του με το κόκκινο θερμόμετρο. Η κόκκινη καμπύλη είναι μικρότερη από την δέλτα θήτα της μπλε καμπύλης. Το βλέπουμε και μόνοι μας εδώ. Τώρα να αφαιρέσουμε, να βάλουμε τη θερμογέφυρα, το παρατήσουμε, μεταφέρει το ένα θερμότητα στο άλλο, δημορφύνει θερμικής ενέργειας και η θερμική ενέργεια αυτή που μεταφέρει τη μορφή θερμότητας από το ένα, από το κόκκινο στο άλλο, φτάνουν σε μια τελική θερμική ισορροπία, έχοντας την ίδια θερμοκρασία και τα δύο σώματα, εκεί σταματάει. Αν αφαιρέσουμε τη θερμογέφυρα, παρατηρούμε ότι παραμένουν το ίδιο. Αν προσθέσουμε τη θερμογέφυρα, παρατηρούμε ότι δεν αλλάζει τίποτα απολύτως. Παραμένει στους 87,6 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία και στα δύο δοχεία. Αυτά είχαμε να πούμε εδώ. Και κάτι που πρέπει να πούμε ότι ακόμα και στο απόλυτο μηδέν, λόγω χάρη αν εδώ αφαιρέσουμε τη μόνωση, πέφτει η θερμοκρασία πολύ χαμηλά,
κοντά στο 1 βαθμό Κελσίου ασυμπτωτικά και στις 2 καμπύλες προσεγγίζεται συμπτωτικά η θερμοκρασία των 1 βαθμό Κελσίου περιβάλλοντος. Πρέπει να πούμε ότι από την κυβερνητική γνωρίζουμε ότι ακόμα και σε απόλυτο μηδέν υπάρχει κάποια ενέργεια στο άτομο, λόγω χάρη του άτομου υδρογόνου, το οποίο έχει ένα ηλεκτρόνιο, το οποίο κινείται σε κέλυφος σφαιρικής συμμετρίας γύρω από το πυρήνα, δονείται. Έχει μια ελάχιστη ενέργεια, ενέργεια απόλυτου μηδενός, ακόμα και στο απόλυτο μηδέν. Αυτό συμβαίνει γιατί ισχύει η αρχή της κβαντομηχανικής, η αρχή της, το, η αρχή, η αρχή του Χάιζενμπεργκ, η οποία μας λέει ότι η βεβαιότητα προς τη θέση του βεβαιότητα προς την ορμή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ΑΣ, δηλαδή η οποία από ΑΣ είναι μια σταθερά του πλάνη για πολύ μικρή ποσότητα. Που σημαίνει να αναγνωρίζουμε του μεγάλη βεβαιότητα τη θέση ως προς την ταχύτητα. Συγνωρίζουμε πολύ μεγάλη μικρή αβεβαιότητα τη θέση ενός σώματος. Η βεβαιότητα προς την ορμή θα είναι πολύ μεγαλύτερη, έτσι ώστε το ΔΕΛΤΑ Χ και το επί ΔΕΛΤΑ Π να είναι πάντοτε μικρότερο ή μεγαλύτερο ή ίσο το άσχητο τη 2π. Δηλαδή, ισχύει η αρχή της αποδιοριστίας του Χάιζενμπεργκ, η οποία μας λέει ότι δεν είναι ποτέ δυνατόν να μετρήσουμε ταυτόχρονα και ακριβώς τη θέση και ακριβώς την ορμή ενός σώματος. Ενός μικροσκοπικού συστήματος όπως είναι το ηλεκτρόνιο γύρω από το άτομο. Πάντα θα υπάρχει μια βεβαιότητα τόσο προς τη θέση όσο προς την ορμή, το γενόμενο των οποίων θα ισούνται με R στην 2π. Αυτά είχαμε να πούμε για τη θερμική αλληλεπίδραση. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Γεια σας.